Άρα σα. Τα θέλατε, παρακαλώ. Ένα κομμάτι φέτα. Φέτα ή λευκότερη. Λίγοι μπορούν να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση, και όμω η λιγοι παραμένει να είναι στη γεύση αλλά και στην τιμή. Τι φορά έχει. Το τυρί είναι από γελατινό γάλα και η φέτα είναι από πρόβιο γάλα. Έχει διαφορά και στην τιμή. Έχει. Μεγάλη θα έλεγα, γύρω στα 3 ευρώ περίπου. Πόσοι πραγματικά γνωρίζουν τη διαφορά τη φέτα και του λευκού τυριού άλμη, Παίρνετε φέτα ή λευκοτήρι. Φέτα, σε... φέτα. φέτα. Ξέρετε φέτα. τη διαφορά μεταξύ των δύο? Δεν την ξέρω τη διαφορά, απλά μ' αρέσει περισσότερο. Φέτα, παίρνω φέτα. Α, την ξέρετε τη διαφορά? Ωε. Η σύγχυση πάντω θα συνεχίζει να καθώς καθώ αναμένεται σε πέντε χρόνια να ανοίξει ο δρόμο προκειμένου να αμβληθούν οι αρχικές ανεπαρκείς προβλέψεις για την ενισχυμένη προστασία της γεωγραφικής ένδειξη φέτα στον Καναδά. Το ξέρω, το έχω ακούσει. Είστε να πείτε γι' αυτό, πώ σα φαίνεται. Αδικία μεγάλη. Πρέπει να γίνει έτσι. Ποιο φταίει. Αυτοί που μα κυβερνάνε φταίνε. Μα δεν γίνεται τώρα, γίνεται πολλά χρόνια αυτό. Γιατί να μας την πάρουνε. Με ποιο δικαίωμα. Ήθελα και να ξέρω ποιο αποφασίζει για όλα αυτά εκτό από εμά. Ο Υπουργό Οικονομία Γιώργος Σταθάκη, ενημερώνοντα την Ειδική Επιτροπή τη Βουλή για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σύναψη των διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών για τι τελευταίε εξέλιξει σε σχέση με τη Συμφωνία ΣΕΤΑ, τόνισε. Κατόπιν πολύμινων διαπραγματεύσεων, η κυβέρνηση κατάφερε να αμβληθούν οι αρχικέ ανεπαρκεί προβλέψει. Σε πρόσφατη συνάντησή μου με τον Επίτροπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση Μάλστρομ στην Πρατισλάβα, εξασφάλισα δήλωση με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται εντό πενταετία να κάνει χρήση των απαραίτητων μηχανισμών ώστε όλε οι ευρωπαϊκέ γεωγραφικέ ενδείξει, συμπεριλαμβανομένε και τη Φέτα, να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασία στον Καναδά. Μέχρι τότε θα έχουν πολλαπλασιαστεί οι παραγωγοί που θα... Παρεσκευάζουν και θα αναγράφουν το προϊόν του ω φέτα και με του καταναλωτέ να έχουν εκτεθεί σε μια παραπληροφόρηση για την ταυτότητα τη φέτα, κάποια στιγμή σε πέντε χρόνια θα ξανασυζητηθεί εκ νέου. Η συμφωνία με την Νότια Αφρική αναμένει τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών. Ξέρετε ότι είναι πιο ακριβή φέτα από το τυρί? Ναι, αλλά ξέρουμε ότι είναι τόπιο. Το άλλο είναι, μπορεί να είναι αναμειγμένα άλλα είδη γάλακτο, μπορεί να είναι και ευκόνια ακόμα. Τα χάναμε όλα, χάσαμε και το κόβ για τη φέτα. Έχει κανένα νόημα. Είναι μια ονομασία η οποία είναι πανελλήνια. Mm. Απλώς την έχουν οικειοποιηθεί ορισμένες περιοχές. Mm. Είναι έτσι λέγεται το τυρί αυτό από την Ομυρική εποχή. Mm -hmm. Η συμφωνία με την Νότια Αφρική αναμένει τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών. Μετά την πρόταση της Ελλάδας και άλλων κρατών μελών η Επιτροπή αποδέχτηκε τελικά την αντιμετώπιση της συμφωνίας ως μεικτής αρμοδιότητα και αυτή θα επικυρωθεί τώρα από τα Εθνικά Κοινοβούλια.